Όσο και αν ορισμένες φορές μοιάζει σαν μια ρουτίνα, πολλές φορές μας κουράζει, όμως το μάθημα είναι αυτό το οποίο θα μας δώσει ίσως το σημαντικότερο εφόδιο στην εποχή μας. Μια εποχή που έχει αλλάξει. Βλέπω όλοι σας εδώ, είσαστε με ένα κινητό στο χέρι και με βιντεοσκοπείτε τούτη την ώρα και ίσως σε λίγο να το ανεβάσετε και στο Facebook και να μπορέσουν να δουν και άλλοι συνομήλικοί σας σε όλη την Ελλάδα αυτήν τη στιγμή που συναντιόμαστε. Οι νέες τεχνολογίες λοιπόν μας έχουν οδηγήσει σε μια νέα εποχή. Παρόλα αυτά είναι αναντικατάστατη η διαδικασία η μαθησιακή και η επαφή, η προσωπική σας επαφή με τους δασκάλους, τις δασκάλες, τους καθηγητές και τις καθηγήτριές σας. Σήμερα λοιπόν αποφάσισα να επισκεπτώ το σχολείο σας καθώς και το μουσικό σχολείο της Κομωτινής για να σηματοδοτήσω ότι για μας η γνώση, τα σχολιά μας είναι προτεραιότητα και δεν χωρίζουμε τα παιδιά ανάλογα με τον Θεό στον οποίο πιστεύουν, δεν χωρίζουμε τα παιδιά ανάμεσα σε μειονοτικά και πλειονοτικά. Για μας όλα τα παιδιά είναι το ίδιο, έχουν ίσα δικαιώματα, είναι όλοι και όλες, είσαστε όλοι και όλες Έλληνες πολίτες και έχει υποχρέωση η πολιτεία να σας δώσει τα πάντα, όλα τα εφόδια για να προκόψετε. Και είμαι βέβαιος, ότι εσείς θα ανταποδώσετε αυτήν την δυνατότητα κάνοντας πρώτα απ' όλα τις οικογένειές σας περήφανες για την προκοπή σας αλλά και τον τόπο σας, κάνοντας τους εαυτούς σας να φτάσουν ψηλά ανεξάρτητα του τι θέλετε να κάνετε όταν μεγαλώσετε. Σας εύχομαι να κάνετε αυτό που θέλετε. Είναι πολύ σημαντικό κανείς να έχει τη δυνατότητα και την επιλογή να σπουδάσει αυτό που θέλει. Ανεξάρτητα όμως από το αν θα περάσετε σε μία ανώτατη ή ανώτερη σχολή ή όχι, να γνωρίζετε ό,τι και αν κάνετε. Αυτά τα χρόνια είναι τα πιο δημιουργικά χρόνια. Παίρνετε εφόδια αναντικατάστατα για το μέλλον σας, ό,τι και αν κάνετε στο μέλλον. Αγαπήστε λοιπόν τη γνώση, αγαπήστε τους δασκάλους σας, δώστε όλες σας τις δυνάμεις σας για να προκόψετε. Και εμείς αυτό που έχουμε να σας υποσχεθούμε είναι ότι του χρόνου, αν καταφέρω εγώ ή κάποιος άλλος από την κυβέρνησή μου να σας επισκεφτεί, δεν θα είσαστε τόσο στενάχωρα, διότι θα έχουμε φροντίσει να έχετε τη δυνατότητα και σε κάποιες άλλες αίθουσες να σας στεγάζουν, ώστε να μην υπάρχει τόσο μεγάλος υπερπληθυσμός σε ένα μικρό χώρο και να μπορεί το σχολείο σας να είναι μόνο πρωί και όχι πρωί και απόγευμα.